Μία πληγή έκλεισε όταν μπήκαν τα κυκλειδώματα στο φωνικό γεφυράκι στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Μάρκος Κάβαλος το 2018. Δεκάδες παγίδες στον ίδιο δρόμο εξακολουθούν να καραδοκούν. Η μελέτη που είχε γίνει πριν από την τραγωδία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί για να μπει τέλος στο φόρο αίματος στο δρόμο που οδηγεί στον προφήτη Ηλία. Στο σημείο που είμαστε τώρα μπορεί κάλλιστα να θυμηθούμε τα εκκλησάκια τα οποία υπάρχουν και τα οποία 4 παιδιά δοχάθηκαν την περίοδο του πανηγυρίου του Αγίου Σύλλα. Εδώ στο σπίτι το δικό μου έχουν μπει 4-5 αυτοκίνητα. Είναι αυτή η επικίνδυνη στροφή εδώ πέρα η οποία δημιουργεί πρόβλημα. Όπως βλέπετε υπάρχει μια επικίνδυνη στροφή, δεν υπάρχει σήμανση. Έχουν πέσει οι πινακίδες προφανώς μέσα στη βάγκα, δεν έχουν έρθει να τις μαζέψουν, να τις φτιάξουν, παρόλο που επισημαίνουμε πάντα αυτά τα προβλήματα. Η συγγενής του Μάρκου Κάβαλου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του 24 ώρες αφού του είχαν χαθεί τα ίχνη του αξιώνουν αποζημίωση μαμούθ 1.150.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης. Όπως είχε αποδειχθεί το Νοέμβριο του 2018 το αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε πέσει στο ρέμα και είχε ανατραπεί παγιδεύοντάς τον. Ό,τι ευθύνη και αν ζητηθεί τώρα στη μάνα που έχασε το παιδί της, τι θα της πούν? Τι θα τη πούν! Σύνθετε τώρα εδώ είναι δρόμος, και είναι όλο καλάμια. Το θύμα άφησε την τελευταία του πνοή αβοήθητο, αφού κανείς δεν μπορούσε να διακρίνει το αυτοκίνητο μέσα από τα καλάμια. Αν υπήρχαν μπάρες, το αυτοκίνητο θα είχε μείνει πάνω στο δρόμο και ο 35χρονος είχε κάθε ελπίδα να σωθεί, λένε 7 συγγενείς του, που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και ζητούν αποζημίωση πάνω από 1.000.000 ευρώ και μάλιστα εντόκος από την ημερομηνία επίδοσης της αγωγής, η οποία αναμένεται να συζητηθεί αύριο. 6 μήνες πριν, η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και κάτοικοι της περιοχής με έγγραφό τους προς την περιφέρεια Κρήτης είχαν χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου για τον επικίνδυνο δρόμο και το συγκεκριμένο γεφυράκι που βρίσκεται στη διαδρομή από τις Μαλάδες προς τον Άγιο Σύλλα. Είναι ένα κομμάτι με πολλές στροφές. Κάποια στιγμή, φτάνοντας στο ίσιο, αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Παρόλο που εδώ είναι οικισμός και το όριο είναι τα 40 χιλιόμετρα, έχουμε 100 και 120 χιλιόμετρα. Λίγο μετά την τραγωδία στο σημείο μπήκαν κυκλειδώματα και μόνο ένα εκκλησάκι έχει μείνει για να θυμίζει όσα έχουν συμβεί. Ανάλογες όμως παγίδες παραμένουν κατά μήκος του δρόμου με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα να συνεχίζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Εδώ και κάμποσο καιρό που επικοινωνούν μαζί μας είναι το ότι έρχονται οι μπάρες, έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχουν προμηθευτεί και πιστεύουμε ότι σε σύντομο διάστημα θα μπορέσουν να μπουν. Γιατί πράγματι υπάρχει φοβερό πρόβλημα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχει βλαστήσει ο τόπος στα πλάγια του δρόμου και δεν φαίνεται το σημείο αυτό το οποίο είναι επικίνδυνο.